Πάμε να καλοποιηθεί της ομάδας της Μάκρη Κάπα, τον κύριο Άγγελο Βογιατζή. Κύριε Βογιατζή, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την νίκη σήμερα επί της Ιστιαίας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Δύσκολη νίκη σήμερα. Κοιτάξτε, πήγαμε μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική, από τις πιο καλές ομάδες που έχουν παίξει στο χωριό πάνω. Από εκεί και πέρα εμείς μεταμορφωνόμαστε μέσα στο χωριό, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε μια ομάδα η οποία εκπροσωπείται από τα μέλη του χωριού, από παίκτες του χωριού, και έχουμε απειρία πάνω στην Α1 κατηγορία. Ήμασταν αρκετά καλοί, είχαμε καλή αμυντική λειτουργία, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με ένα πολύ όμορφο γκολ του Λαλανίδη, και μετά νομίζω ότι το σκορ μας αδικεί, δηλαδή θα μπορούσαμε να βάλουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ. Λόγω απειρία δεν καθαρίσαμε γρήγορα το μάτς, το οποίο τελείωσε νομίζω στο 90, όταν βάλαμε το τελευταίο, το δεύτερο γκολ. Αλλά το ξαναλέω και πάλι, παίξαμε με ένα αξιόμαχο αντίπαλο, καθαρή ομάδα, η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ βοηθητική ομάδα. Μάλιστα. Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλή άμυνα, η ομάδα της Ιστιαίας. Παίζει πολύ καλά αμυντικά και χτυπάει αντιπιθέσεις. Σήμερα το είχατε διαβάσει το παιχνίδι καλά, φαίνεται εσείς, στη Μάκρη Κάπα, και νομίζω τα πήγατε καλά. Πήρατε το ματς 2-1. Μπισμπικόπουλος έπαιξε. Ο Μπισμπικόπουλος έπαιξε. Εντάξει, το παιδί είναι παλικάρι, το ξέρουμε όλοι στην Ευβοία. Είναι καλός ποδοσφαιριστής και καλό παιδί. Και καλό παιδί και εξαιρετικός χαρακτήρας. Πάνω απ' όλα για μας είναι σε μια ομάδα που ήρθε και είναι και τρίτος αρχηγός μας. Είναι μια κολόνα για μας, για την άμυνά μας. Κοιτάξτε, το παιχνίδι το διαβάσαμε, δεν θα διαφωνήσω σχετικά με αυτό. Η Ιστιαία έπαιξε άλλο στυλ παιχνιδιού, επειδή το είδα εγώ σήμερα. Είχε κατοχή της μπάλας και εμείς τους περιμέναμε. Είχαμε αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Απλά δεν τους δώσαμε την ευκαιρία να πατήσουν περιοχή. Αυτό ήταν το θέμα μας. Γι' αυτό λέω, πήγατε διαβασμένοι. Αυτό που κάνει η Ιστιαία στην έδρα της. Είχα συμπαίκτες και τον Βασίλη και τον Χρήστο. Ήξερα ότι έχουν πάρα πολύ καλά σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και τον Χρήστο και τον Βασίλη. Με τα στημένα μας δυσκόλευσαν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο. Στο δεύτερο ημίχρονο εκεί ίσως ήταν καθοριστική αποβολή. Μάλιστα. Ωραία. Βλέπω τώρα ότι έχετε 10 πόντους. Έτσι, είστε μια καλή ομάδα. Δεν είστε ομάδα για πέσιμο. Είστε καλή ομάδα. Τώρα από εδώ και πέρα, οι στόχοι της ομάδας είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα να σωθεί. Κοιτάξτε, με ξέρετε ότι έπαιζα 20 χρόνια ποδόσφαιρο και δεν θα σας πω μεγάλα λόγια. Εγώ το βλέπω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά κάθε Κυριακή. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Θα πολεμήσουμε για να σωθούμε. Μόνο αυτό. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο γι' αυτό. Μάλιστα. Κάθε Κυριακή κρινόμαστε. Κάθε Κυριακή παίζουμε για να κερδίσουμε, για την ευχαρίστησή μας, για το χωριό, για τους παίκτες μας. Είμαστε μια οικογένεια. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν τα προβλήματα. Ξέρετε όπως είναι το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Εγώ θα δουλέψω μαζί με την ομάδα, όπως δούλεψα και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε χάσει. Είχαμε μια υποστή, ένα δυνατό σοκ για μας. Να ξέρετε ότι με 3 χρόνια προπονητής στην ομάδα δεν έχω ξαναδεχθεί τέτοια ήττα. Είναι η δεύτερη ήττα που δέχομαι τέτοια. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί πολλά ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για την απομάκρυνσή σας. Εγώ μίλησα με τον προπονητή μετά το παιχνίδι με τον Λίλα Βασιλικού, με τον προπονητή, λέω, με τον πρόεδρο της ομάδας, και μου είπε ότι δεν υπάρχει θέμα Βογιατζή στην ομάδα. Δεν ξέρω αυτό αν είχε περάσει στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας ή είχε ακουστεί κάτι ότι θα φύγετε από την ομάδα. Κοιτάξτε κύριε Νικολάου, εγώ δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό. Εγώ σέβομαι τους πάντες. Θα ήθελα να με σέβονται και αυτοί. Εγώ δουλεύω μαζί με τα παιδιά, μαζί με τους παίκτες μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ ούτε διαβάζω, ούτε μ' αρέσει να διαβάζω, ούτε δίνω τροφή σε φήμη, ούτε κυκλοφοράω στους καφετέρες ή στα καφενεία. Εγώ δουλεύω εδώ, από εκεί πέρα σας είπα, κρινόμαστε από τη διοίκηση, από τον κόσμο. Κάθε Κυριακή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Δεν έχω να σας πω κάτι. Ωραία, ωραία. Είναι η μοίρα του προπονητή αυτή. Το ξέρετε. Έτσι ακριβώς. Συγχαρητήρια για την νίκη. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο... Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Είναι και ο Χρήστος Μπεκιάρης εδώ σήμερα στο στούντιο από την Ιστιά. Έχει έρθει εδώ και σε ακούει, θα σου κάνει και αυτός κάποια ερώτηση. Σήμερα δεν τα καταφέρατε απέναντι σε μια ομάδα. Μιλήσαμε πριν λίγο με τον προπονητή της ομάδας της Μακρυκάπας, τον κύριο Βογιατζή. Είπε ότι έπαιξε αμυντικά η ομάδα, έδωσε χώρο στην Ιστιά και από εκεί και πέρα χτύπησε στις αντιπιθέσεις. Κάπως έτσι ήταν το μάτς σήμερα. Πες μας δύο κουβέντες για το σημερινό μάτς. Δεν θα διαφωνήσω με το φίλο μου τον Βογιατζή. Πραγματικά η ομάδα της Μακρυκάπας είχε καθαρά αμυντικούς προσανατολισμούς. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί και ήταν και τα λεφτά. Δυστυχώς για άλλη μια φορά η ομάδα έπαιξε με 10 παίχτες από ένα μαρκάρισμα τελευταίο παίχτη. Κέρδισε η ομάδα της Μακρυκάπας ένα πολύ καλό, σε καλό σημείο μάλλον, ένα φάουλ και κόκκινη κάρτα αποβολή για τον τελευταίο μας παίχτη, το Γιώργο Δαφίλου. Ευτύχησε στη βάση αυτή να κάνει το 1-0 από κατευθείαν εκτέλεση φάουλ. Πιέσαμε και με 10 παίχτες στην Μακρυκάπα στο μισό γήπεδο. Είχαμε την ευκαιρία, η οποία νομίζω ότι ήταν και η ευκαιρία του παιχνιδιού, εξεπαφής ο Βασίλης ο Ανέστης, εξεπαφής του Κάτου Λουκάρη, του τρόνου φύλακα της Μακρυκάπας. Ανέβηκαμε όλοι μπροστά για να κάνουμε το 1-1. Αυτές τις περιπτώσεις ρισκάρεις ή γίνεται το 1-1 ή γίνεται το 2-0. Κάπως έτσι έγινε, έγινε το 2-0 σε μια κόντρα επίθεση από μια λάθος πάσα στον χώρο του κέντρου. Στο επόμενο λεπτό το κάναμε 2-1 με πέναλτι που έκανε ο γκολ ο Βασίλης ο Ανέστης. Δεν είχαμε την τύχη να σοβαρέσουμε το παιχνίδι. Παλέψαμε και στα 90 λεπτά. Ήμασταν αρκετά καλοί, πιστεύω είχαμε και την κυκλοφορία και τη δημιουργία με το μέρος μας. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε ένα παιχνίδι που το θέλαμε πάρα πολύ και παλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Σπίτσο, καλησπέρα, ο Χρήστος ο Μπεκιάρης. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Μ' ακούτε αυτή τη φορά από το Ράδιο 1, από τη Χαλκίδα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω και από το γήπεδο, αν και ο δρόμος μου θα είναι προς τα εκεί, γιατί επιστρέφω και εγώ σήμερα μαζί σας σχεδόν. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδρομή προς τα πάνω. Να σας ρωτήσω απλά σήμερα, παρότι όπως είπαμε και τη Δευτέρα στο Ράδιο Ιστιαία που ήσασταν προσκεκλημένος, η απόδοση της ομάδας έχει ανέβει αρκετά, η ομάδα έχει δέσει μεταξύ της πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πέρυσι. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Τι έφταιξε σήμερα και δεν καταφέρατε να πάρετε το παιχνίδι? Θα θεωρήσω ότι κάθε στιγμή θα γίνω γραφικός να λέω ότι παίζουμε πολύ καλά, αλλά δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα κάνει τις ευκαιρίες, δεν δέχεται εύκολα δέρμα και μιλάω για μας. Ο αντίπαλος ευθύγησε στις δύο φάσεις που έκανε όλες και όλες να σκοράρει δύο φορές. Εμείς αντιθέτως είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν τις κάναμε γκολ. Δεν έχει να κάνει με αγωνιστική λειτουργία στην επίθεση. Κάποιες φορές